2 Νοεμβρίου του 1993. Πέτρο Μαρινάκη, πραγματικά σου θυμίζουμε ότι ήταν η βραδιά που ο Όφη, έτσι και με σένα να έχει σημαντικό ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι, είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Σε χαιρετούμε από το Ηράκλειο, λέμε την καλησπέρα μας στη Δράμα. Ναι, και την καλησπέρα και τη δική μου σε όλη την Κρήτη και ένα παραπάνω στο Ηράκλειο. Ναι, πέρασαν 27 χρόνια, Πέρασαν 27 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Όφη και βέβαια όποιοι αγωνιστήκατε σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορείτε να την ξεχάσετε. Όχι, σίγουρα δεν ξεχνιέται. Ήταν μια όλη χρονιά, μπορώ να πω, γιατί είχαμε κάνει μια απίστευτη πορεία στην Ευρώπη και όχι μόνο αποκλεισμός της Αθλέτικος, της Αθλέτικο Μαδρίτης και πριν την Αθλέτικο Μαδρίτη αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλές ομάδες όπως η Σλάβια Πράγα, αν θυμάστε, αν Βεβαίως. Θυμούνται οι πιο παλιοί. Και νομίζω ότι αυτή η χρονιά ήταν μία από τις ομορφότερες και καλύτερες χρονιές για την ομάδα του Όφη. Βεβαίως. Και ήταν ένα βράδυ που θα μείνει στην ιστορία, πραγματικά. Πέτρο Μαρινάκη, εσύ βρίσκεσαι στη Δράμα σαν συνεργάτης του Θανάση του Κολιτζιδάκη, στη Δόξα. Ποια είναι η κατάσταση στη Μακεδονία? Είναι σίγουρα πιο δύσκολη η κατάσταση αυτές τις μέρες που βιώνετε? Ναι, σίγουρα με τις εξελίξεις τελευταίες μέρες, όπως ακούσαμε, lockdown από αύριο στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στα κόκκινα που λένε εμείς εδώ. Εν αναμονή εξελίξεων, αύριο από ό,τι μάθαμε και εμείς περιμένουμε, έχουν τηλεδιάσκεψη συμβούλιο οι άνθρωποι να δούμε, γιατί ήταν όλο ήταν να ξεκινήσουμε 25 του προηγούμενου μήνα, ήταν να ξεκινήσουμε μετά μία, τώρα ήταν να ξεκινήσουμε 8 και είμαστε στο περίμενε. Είναι δύσκολα τα πράγματα και είμαστε και εμείς στο περίμενε όπως όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Βεβαίως, κλείνοντας. Προσέχουμε βέβαια, προσέχουμε. Και ευχόμαστε να είσαστε υγιείς και δυνατοί. Κλείνοντας, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σου, Πέτρο Μαρινάκη. Την Κυριακή υπάρχει μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη. Προέρχεται από μια ήττα από την ΑΕΚ χθες στο ΆΚΑ με μεγάλη προσπάθεια. Την Κυριακή ο Όφη φιλοξενεί, αν όλα πάνε καλά, βεβαίως τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα η κριτική ομάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται βαθμούς, γιατί παρά τα πολύ καλά παιχνίδια έχει μείνει πίσω βαθμολογικά. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχει δείξει όμως καλή εικόνα Όφη και από πέρυσι και φέτος. Βέβαια δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα φέτος που θα έπρεπε. Ας ελπίσουμε ότι θα κουραστεί η ομάδα του Ολυμπιακού στην Αγγλία, να τα δώσει όλα. Να πάρει και ένα καλό αποτέλεσμα αν είναι δυνατόν. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και θα είναι πολύ δύσκολα. Ελπίζω να μπορέσει να καταφέρει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, αν και το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Μάλιστα. Πάντως, σίγουρα ο Όφη παίζει καλό ποδόσφαιρο, κάνει προσπάθεια να παίξει καλό ποδόσφαιρο, άσχετα ότι πολλές φορές δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, σίγουρα αυτό είναι το σημαντικό για την ομάδα του Όφη, ότι πρέπει, είναι καλό να παίζεις καλό ποδόσφαιρο, αλλά να παίρνεις και αποτελέσματα. Εντάξει, τα αποτελέσματα πιστεύω θα έρθουν. Η ομάδα του Όφη αυτή τη στιγμή είναι μια υγιής ομάδα. Και ο Απρίλης, Μάης, όπως λέμε, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μάλιστα. Πέτρο Μαρινάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, πραγματικά καλή δύναμη, ειδικά εκεί στη Μακεδονία, όπως και για όλους μας ισχύει αυτό. Για αυτό ήθελα να πω, να σε διακόψω, για όλο τον κόσμο, για να περάσουμε αυτό το Γολγοθά που περνάμε όλοι, όλος ο κόσμος, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Καλό βράδυ στη Δράμα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Έτσι, έτσι. Καλό βράδυ στη Δράμα από το Ηράκλειο. Καλό βράδυ και σε εσάς.